Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τι κάνετε, καλό απόγευμα, εύχομαι σε όλους. Εκπομπή μπιπ μπιπ. Εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εδώ πέρα στη διαδικτυακή τηλεόραση του zoogla.gr. Βασίλης Αρυμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Δημήτρης Δήμας, όπως πάντα στην κονσόλα του ήχου. Για να μείνετε συντονισμένοι, έτσι θα συζητήσουμε αρκετά θεματάκια, λίγο πιο ανάλαφρα σήμερα. Γιατί εντάξει, έχουμε αλλάξει μήνα. Δεν μπορώ να ακούω αυτό το καλό χειμώνα. Τι ξενέρω το πράγμα. Καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα. Πες κάτι πιο ελάφριο. Καλό φθινόπωρο. Ακούγεται πιο ωραίο από το χειμώνα. Κατευθείαν και στα βαθιά. Γι' αυτό σήμερα είπα να σας δείξω και να συζητήσουμε γενικότερα έτσι διάφορα όμορφα βιντεάκια. Όμως πριν από όλα αυτά, να πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε 4 και 13 πρώτα λεπτά, στους δρόμους της Αττικής. Θα ξεκινήσουμε με το πολύ αγαπημένο σας Σύνταγμα, εδώ πλατεία Συντάγματος μπροστά από την Βουλή. Βλέπουμε και το συνειδητοποιούμε άλλωστε ότι η κίνηση έχει αυξηθεί σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες εβδομάδες και με την προηγούμενη εβδομάδα. Σχεδόν όλοι έχουν ξεκινήσει, έχουν άλλωστε ξεκινήσει η παιδική σταθμή, ο Σονούπο και τα σχολεία. Άρα λογικό είναι οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι δηλαδή, να έχουν επιστρέψει στη βάση τους, στην έδρα τους και προσπαθούν να δουν πώς να βγάλουν το χειμώνα όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Όσοι δεν έχουν δουλειά να βρουν μια δουλειά, ευχόμαστε να γίνει σε όλους αυτό και να περάσουν τα δύσκολα. Αυτή είναι η εικόνα, η ζωντανή εικόνα από την Ευλατή Συντάγματος. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στη λεωφόρο Κηφισίας. Να δούμε τι δείχνει η κάμερα του Zoogla.gr από το ύψος της Φιλοθέας. Για να δούμε γρήγορα τι έχει εκεί πέρα στο ύψος του κολεγίου και αν έχει κίνηση ή δεν έχει κίνηση. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η κίνηση από την λεωφόρο Κηφισίας. Αρκετή, θα έλεγα, αυξημένη ροή των οχημάτων και στην άνοδο, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, είναι αρκετά αυξημένη προς τα βόρεια, προς τα, είναι η αριστερή όπως βλέπετε, η δεξιά είναι τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται προς την Αθήνα, προς τη λεωφόρο Κατεχάκη και ούτω καθεξής. Άμα μπορέσετε να αποφύγετε το συγκεκριμένο δρόμο, καλό είναι να το κάνετε. Θα ολοκληρώσουμε τώρα με την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, εδώ που βρίσκονται και τα γραφεία της τηλεόρασης του Zoogla. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ ακριβώς απ' έξω. Είναι λίγο πριν από την γέφυρα της Βαριμπόμπης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε και τις πράσινες πινακίδες τις μεγάλες. Και όπως βλέπετε, η δεξιά πλευρά είναι αυτά τα αυτοκίνητα που κινούνται προς τα πιο βόρεια, Βαριμπόμπη, Άγιο Στέφανο. Πείτε και Χαλκίδα, Λαμία, όπως θέλει ο καθένας, αναλόγως που πηγαίνει. Η αριστερή πλευρά, όπως βλέπετε στις οθόνες του υπολογιστή σας, είναι η λωρίδα που τα οχήματα εισέρχονται προς την Αθήνα. Αυτά, φίλες και φίλοι, με την κίνηση στους δρόμους, πάρα πολύ ωραία. Και επειδή έχουμε την αίσθηση αυτό το οποίο συζητάμε όλοι, είναι η μιζέρια, η ατυχία, φτούσου ρε γαμό, το ότι έχουμε πάθει τι έτσι, περιμένουμε κάποτε να αλλάξουν αυτά. Ας δείξουμε ένα βίντεο. Ένα βίντεο με έναν Αμερικανό όμως, ο οποίος αν έχει στίχη διάβαινε, λέει, μια παροιμία, μια ρίση. Οπότε δείτε, ο άνθρωπος πήγε σε μια αντιπροσωπεία της Toyota να παραγγείλει το καινούργιο του αυτοκίνητο, ένα Toyota Camry. Ήταν, όπως φαίνεται, πάρα πολύ τυχερός, γιατί όχι μόνο πήρε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δωρεάν, δεν πλήρωσε μία, του έκαναν δώρο και άλλο ένα αυτοκίνητο στο Toyota, ένα RAV4. Τι τύχη ήταν αυτή, δείτε το βίντεο το οποίο ακολουθεί και θα καταλάβετε. Hi, we're here at Michael D's house in Levittown, New York. Michael's a New York City police officer that's also our 50 millionth Toyota customer here in the U.S. We're here today to surprise him at a family barbecue. Let's go. Hi there. It's Michael D around. We understand, Mr. D, that you bought a Camry a couple months ago. Yeah. I found that out because the sales team in California told me that it was the 50 millionth car that Toyota sold here in the United States. You gotta be 50 kidding, million. I think to commemorate that and say thank you, what we wanted to do is come here today and basically give you the title to the car because Toyota has now paid off that car. Τώρα έτσι για να σας βάλω λίγο στο νόημα και εδώ δείτε λίγο τη διαφορά. Ο συγκεκριμένος κύριος αυτός με τα κοστούμια και τις γραβάτες είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλι στο Toyota Αμερικής. Και επειδή στην Toyota έχουν πουληθεί αυτή τη στιγμή 500 εκατομμύρια οχήματα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το αγόρασε ο κύριος. Το παρέγγειλε τέλος πάντων. Και η Toyota θέλησε να του το κάνει δώρο. Και μαζί με δώρο το αυτοκίνητο που έδωσε για παραγγελία, του έκαναν δώρο και ένα Toyota RAV4, το συγκεκριμένο το κόκκινο, το οποίο βλέπετε στις οθόνες σας. Πάντως που θέλω να καταλήξω ότι φανταστείτε
να γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε ο επικεφαλής της ελληνικής εταιρείας να παραδώσει ένα αυτοκίνητο ή να κάνει αυτό τελικά που έκανε εδώ ο άνθρωπος της Αμερικής με μπαλόνια να εμφανιστεί στην κάμερα και ούτω καθεξής. Λίγοι νομίζω θα το έκαναν. Δείτε εδώ χαρά. Σε συνεργασία βεβαίως με την οικογένεια. Ήξεραν ότι θα πάνε να του κάνουν δώρο το αυτοκίνητο. Εδώ του έκαναν δώρο κι άλλο ένα. Δύο σε ένα και τσάμπα. Αυτό είναι. Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Δεν μπορεί και εμένα να μου κάτσει. Αλλά θα μου πεις πώς να παραγοράσεις τώρα αυτοκίνητο. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ πεσμένη η αγορά του καινούριου αλλά και του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Εντάξει, στον πάτο είναι, πιο κάτω δεν πάει, γιατί γράφουμε καμιά φορά ότι δεν είχαμε πτώση. Δεν είχαμε πτώση, αφού είναι στον πάτο, πόσο πιο κάτω να πάει. Κοιτάς δηλαδή και βλέπεις εκεί, τέρμα. Πιο κάτω δεν γίνεται να δεις, τι θα δεις. Δεν γίνεται. Για να δούμε τι θα γίνει και όλο αυτό να ξέρετε ότι μεταφράζεται σε χιλιάδες ανέργους, γιατί ο χώρος, ο κλάδος του αυτοκινήτου μετρά αυτή τη στιγμή σχεδόν 50.000 ανθρώπους, συνεργάτες οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο, βρίσκονται χωρίς αντικείμενο δουλειάς. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι τα έχουν καταφέρει, έχουν βγει στο εξωτερικό, αλλά δεν είναι καθόλου λύση αυτή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα δούμε μια Jaguar XJ220. Όσοι πιστοί της αυτοκίνησης γνωρίζουν ποιο είναι αυτό το εντυπωσιακό πραγματικά παλιό αλλά απίστευτα σπόρε και αυτοκίνητο. Δείτε τώρα πώς μπορεί να την οδηγήσει ένας πιτσιρικάς ούτε 10 ετών. Δείτε το βίντεο. Είδατε φίλες και φίλοι, πολύ ωραίο, πάρα πολύ έξυπνο το συγκεκριμένο βίντεο. Αλλά τώρα θα αλλάξουμε λίγο οι εικόνες και θα δούμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό τυχερός μου φαίνεται. Δείχνουμε σήμερα τους τυχερούς. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να αλλάξει λίγο η εικόνα, να αλλάξουν λίγο οι εικόνες, να αλλάξει λίγο η διάθεση. Δείτε τώρα, θα στις οθόνες σας δείτε σε λίγα δευτερόλεπτα το νέο Volkswagen Golf. Αυτό με τα 300 άλογα. Τι να πεις τώρα, ένα επιβατικό καθημερινό αυτοκίνητο με 300 άλογα, μπορεί ο καθένας και αυτός ο οποίος δεν γνωρίζει και πολλά να καταλάβει ότι το συγκεκριμένο θα πηγαίνει καλά στο δρόμο, ακόμα καλύτερα στην πίστα. Εκεί δηλαδή που πρέπει να κινείται γρήγορα ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο το οποίο αποδίδει 300 ύπους. Το βίντεο τώρα, και πού είναι το περίεργο θα μου πείτε, να δούμε ένα αυτοκίνητο να κινείται σε μια πίστα, όχι, δείτε τώρα
τον κορυφαίο οδηγό, τουλάχιστον για την εφετινή σεζόν, Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος είναι και πρώτος στην βαθμολογία του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι, να οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο. Να οδηγεί έχοντας στο μπάκετ, στο κάσμα του συνοδηγού, έναν καθαριστή από την πίστα όπου βρέθηκε για να οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο. Για δείτε. Ωραία βόλτα. Τυχερός ο καθαριστής. Είδατε, εκεί που σφουγγάριζε ο άνθρωπος, καθάριζε την πίστα, καθάριζε τα πάντοξ, αυτά τα box τα οποία βρίσκονται σε διάφορες πίστες, εμφανίστηκε ξαφνικά ο Σεμπαστιάνος Γε. Δηλαδή, εμφανίστηκε και τρόμαξε ο άνθρωπος γιατί ήταν κουκουλωμένο το αυτοκίνητο. Λέει, κάτσε να δω. Όλοι έχουμε την περιέργεια, όλοι θα το βλέπαμε λίγο, να δούμε τι έχει από κάτω, ποιο αμάξι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Είδαμε ότι είναι και λίγο, είδαμε και κάτι γράμματα, κάτι έτσι. Και όχι μόνο δεν τον μάλωσε, του χαμογέλωσε κιόλας, τον έβαλε στο αυτοκίνητο, τον έκανε και μια γρήγορη βόλτα. Και να σας πω και κάτι, όσοι δεν έχετε βρεθεί σε ένα γρήγορο αυτοκίνητο να μπείτε σε μια πίστα, κάνετε βόλτα, έτσι και μπείτε πρώτη φορά, θα πάθετε 35 κεφαλικά. Είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί βλέπεις μια ευθεία, βλέπεις πάρα πολλά χιλιόμετρα, ο οδηγός δεν φρενάρει και ξαφνικά λες πάει, βγήκε από τον δρόμο, φρενάρεις, στρίβεις, φεύγεις. Είναι φοβερή η εμπειρία. Αν σας δοθεί ποτέ ευκαιρία, να το κάνετε. Και τώρα, μια που είπαμε για συνοδηγό το ένα το άλλο, δείξαμε και αυτό το βίντεο, θα πάμε να δούμε το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου, ενός super car. Και super car θα λέγαμε ότι είναι το Nissan GT-R. Πολύ απλά, γιατί οι επιδόσεις του βάζουν φωτιά στην άσφαλτο και χαρίζουν μοναδικές στιγμές οδηγικής απόλαυσης. Τώρα, ο ιδιοκτήτης ενός Nissan GT-R, το οποίο το είχε βελτιώσει και όλες 700 πλάς άλογα, είπε να κάνει βόλτα τη γιαγιά του. Σου λέει, γιαγιά, έλα σε πάρε, είπε, δεν έχει ξαναμπεί ποτέ η γιαγιά στο αυτοκίνητο του εγγονού. Μπήκε μέσα και δεν περίμενε να ζήσει αυτό το οποίο έζησε. Δείτε τι έζησε. You gotta press in, yeah. There you go. That is so damn fancy. How many people have tried to buy this from you? Too many. I'll bet. Oh my god, I'm sitting in a hole. Wait. I'm sitting in a hole. That was a terrible thing to say, wasn't it? Oh my gosh. Smooth. Does it feel all right? Yeah. Well,
Oh, I don't know how to do it. What did I do wrong? There, stop, stop. Oh, well. Forget him. It's all right, I don't care. Well, honey, don't people look at it because they don't know what it is? Kind of. Go. How do you know which one it's on? Is it a little like Joey's car, the Prius? I mean, you can kind of tell. Or what do they call that? G-forces. G-forces. Oh. Oh, my blood pressure. Oh, my God. Okay? Yes. Okay. I'm fine. It was just, I thought we were going to get arrested. That was probably. Don't do that again. Okay, we won't do it again. Oh, that was hilarious. Now, were you... Είδατε, φίλες και φίλοι, πολύ ωραία η πλάκα. Άμα θέλετε να κάνετε πλάκα στη γιαγιά σας, το θέμα είναι τη γιαγιά θα τη βρείτε. Το GTR δεν ξέρω αν θα βρείτε. Δύσκολο αυτοκίνητο, σπάνιο αυτοκίνητο. Είναι λίγο ακριβό κιόλας, δεν σας το κρύβω. Πολλά τα κυβικά, σε κυνηγάει εφορία. Εξωπραγματικές πραγματικά επιδόσεις. Το αυτοκίνητο μαμά είναι 550 άλογα. Το συγκεκριμένο ήταν 700 άλογα. 150.000 έχει ευρώ αυτό το συγκεκριμένο Nissan, φίλες και φίλοι. Αλλά αυτό το οποίο σου προσφέρει είναι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Πρέπει να το ζήσετε για να καταλάβετε. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να σας πω ότι δυστυχώς άλλη μία εταιρεία η οποία κατασκευάζει σπόρο αυτοκίνητα έβαλε λουκέτο και η εταιρεία αυτή είναι η εταιρεία Gambert, η οποία κατασκεύαζε το Apollo, μία εταιρεία που δεν έφτιαχνε φυσικά καθημερινά αυτοκίνητα, Hypercars έφτιαχνε. Εντυπωσιακές, εξωπραγματικές στην κυριολεξία επιδόσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάποια φωτογραφία να δείξουμε έτσι για να το δείτε, για να καταλάβετε για τι αυτοκίνητο μιλάμε. Θα σας πω μόνο κάτι συγκεκριμένο για να καταλάβετε. Το Top Gear, η πιο γνωστή, αυτό είναι το Gambert Apollo, φίλες και φίλοι. Μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2004, εφοδιασμένο με κινητήρα V8 4,2 λίτρα 789 αλογάκια, 0-103,1 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 360 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά το επίτευγμα του συγκεκριμένου αυτοκινήτου ότι είναι το γεγονός ότι στην πίστα δοκιμό της εκπομπής Top Gear πέτυχε τον κορυφαίο χρόνο από όλα τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν. Δυστυχώς όμως τα οικονομικά προβλήματα δημιούργησαν πρόβλημα βιωσιμότητας και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα βάλει λουκέτο, εκτός αν ξαφνικά ως απομηχανής θεός κατέβει ένας επενδυτής και πει εδώ ελάτε, εγώ βάζω λεφτά για να συνεχίσει η εταιρεία. Αν και είχε βρεθεί επενδυτής, έβαλε λεφτά, τελικά η εταιρεία πέρυσι αυτό, η εταιρεία δεν προχώρησε, δεν κατάφερε να διαθέσει τα αυτοκίνητά της και να έχουμε να τη θυμόμαστε. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, εκπομπή Beep Beep έφτασε στο τέλος της Βασίλης Αρυμπαλίδης. Ήταν στα μικρόφωνα και στις κάμερες της τηλεόρασης του zoogla.gr. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 4. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Κατερίνα Νενιού. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.